Λέω να πάω στις οθόνες και να ξεκινήσω με τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την Κυριακή 9 Μαΐου του 2021. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε πώς διαμορφώνεται το λεγόμενο επιδημιολογικό καρδιογράφημα της πανδημίας στην Κρήτη. Και αν παρατηρήσετε, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έχουμε και τη λεγόμενη εκτόξευση κρουσμάτων. Όμως εδώ απαιτεί και μία δεύτερη πιο ουσιαστική ανάλυση. Γιατί πάρα πολλές φορές εμείς αναλύουμε τους αριθμούς, όμως δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε πώς προκύπτουν ανάλογα με τον αριθμό των τεστ που γίνονται σε ολόκληρη την Κρήτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τις αρχές, από την 1η Ιανουαρίου του 2021 μέχρι και την Κυριακή, χθες δηλαδή 9 Μαΐου, τα καταγεγραμμένα κρούσματα ή καταγεγραμμένες μάλλον μολύνσεις, για να είμαστε σωστοί, στην Κρήτη είναι 7.425. Και έχουμε και ένα λεγόμενο αριθμό ρεκόρ που καταγράφεται στα μέσα Απριλίου, όπου φτάνουμε όλη η Κρήτη στα 170 κρούσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τον Απρίλιο αλλά και τον Μάιο αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι βλέπουμε μία αύξηση της καμπύλης, βλέπουμε όμως και μία αντίστοιχη αύξηση των τεστ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν πάμε στον Ιανουάριο, θα δούμε ότι οι αριθμοί είναι πολύ μικροί. Δηλαδή, ξεκινάμε από 4, φτάνουμε 29 στο μεγαλύτερο ποσοστό. Τον Ιανουάριο τα τεστ που γινόταν ήταν πολύ λιγότερα. Το Φεβρουάριο άρχιζαν να αυξάνονται τα τεστ, με αποτέλεσμα να δούμε στην Κρήτη εκεί στα τέλη Φεβρουαρίου και 86 κρούσματα σε μία ημέρα. Βλέπουμε το Μάρτιο, όπου έχει μία παρόμοια επιδημιολογική εικόνα με τον Φεβρουάριο, και φτάνουμε στο Μάρτιο και τον Απρίλιο, όπου βλέπουμε τον αριθμό των κρούσματων να αυξάνεται, γιατί ουσιαστικά τριαπλασιάζεται ο αριθμός των τεστ σε επίπεδο Κρήτης, τετραπλασιάζεται σε επίπεδο χώρας. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο έχουμε τη λεγόμενη υψηλή επιδημία της Κρήτης, που ήταν αντίστοιχη με το δεύτερο κύμα του Νοεμβρίου. Δηλαδή, ουσιαστικά η Κρήτη περνάει το πρώτο κύμα που το πέρασε ολόκληρη η Ελλάδα, εκεί κάπου στο Μάιο. Φτάνουμε στον Νοέμβριο, όπου έχουμε την αύξηση των κρουσμάτων, τον Νοέμβριο του 2020, όπου αυτό αποτυπώνεται και στις νοσηλίες, για να φτάσουμε στον Απρίλιο, Μάρτιο και Απρίλιο και ένα μέρος του Μαΐου, αλλά ουσιαστικά Μάρτιο και Απρίλιο, όπου έχουμε το τρίτο κύμα της επιδημίας. 7.425 οι νέες μολύνσεις, οι μολύνσεις που καταγράφονται στην Κρήτη από την αρχή του 2021. Και θέλω να πάμε κατευθείαν, για να τα βάλουμε όλα επιτάπητος, στο Ηράκλειο. Λοιπόν, στο Ηράκλειο, από την 1η Ιανουαρίου του 2021 μέχρι και χθες Κυριακή, έχουμε 3.845 μολύνσεις που καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Η καμπύλη, το επιδημιολογικό καρδιογράφημα του Ηρακλείου, δεν αλλάζει πολύ από το γενικό της Κρήτης. Βλέπουμε δηλαδή ότι τον Ιανουάριο τα κρούσματα είναι λιγότερα, με πολύ λιγότερα τεστ. Το Φεβρουάριο, που τα κρούσματα αυξάνονται, έχουν αυξηθεί οριακά τα τεστ. Ο πιο δύσκολος μήνας για το Ηράκλειο, όσο και αν οι αριθμοί τον Απρίλιο και τον Μάιο είναι μεγαλύτεροι, είναι ο Μάρτιος, όπου μέσα στο Μάρτιο μπαίνουν και τα νέα μέτρα όσον αφορά το κόκκινο και βαθύ κόκκινο σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου, με πρώτο τον Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή, τα 73 κρούσματα του Μαρτίου είναι ο αριθμός που αποτυπώνει και το πρόβλημα, καθώς εκείνη την περίοδο τα τεστ που διενεργούνται στο Ηράκλειο είναι πολύ λιγότερα. Για να φτάσουμε στον Απρίλιο και τον Μάιο, όπου έχουμε μία σταθερή πορεία της επιδημίας, με αυξητικές τάσεις κάποιες φορές, που διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τεστ. Πάμε στα Χανιά. Πάμε στα Χανιά, όπου από την 1η Ιανουαρίου του 2021 μέχρι και χθες Κυριακή καταγράφονται 1.545 κρούσματα. Η επιδημιολογική εικόνα των Χανίων δεν διαφοροποιείται αρκετά από την Κρήτη γενικότερα, αλλά και το Ηράκλειο. Βλέπουμε ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο τα κρούσματα είναι ελάχιστα, όμως θα πούμε ότι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο η περιφερειακή ενότητα των Χανίων φαίνεται να είναι η περιοχή στην οποία διενεργούνται
τα λιγότερα στρες σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη. Και τα Χανιά, Μάρτιο και Απρίλιο, φαίνεται να έχουν αυτό που λέμε το πικ της επιδημίας, όπου βλέπουμε τα κρούσματα σε κάποιες περιπτώσεις να φτάνουν μέχρι και τα 36 για τα πληθυσμιακά δεδομένα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η καμπύλη του Μαρτίου, αλλά και η καμπύλη του Απριλίου, με κάποιες διακυμάνσεις, φαίνεται ότι τα Χανιά έχουν επίσης πρόβλημα, όπου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπαίνουν και τα έκτακτα μέτρα για να μπει και ο Δήμος Χανίων στο βαθύ κόκκινο. Και φτάνουμε στις τελευταίες ημέρες, όπου παρά τον μεγάλο αριθμό των τεστ που πραγματοποιούνται και στα Χανιά, βλέπουμε ότι η καμπύλη καταγράφει μία ουσιαστική, όχι επιπέδωση, μία ουσιαστική σταθεροποίηση, με εξαίρεση τα 42 κρούσματα πριν από 2 ημέρες, όπου εδώ, με βάση τις γεγονότα πληροφορίες, φαίνεται ότι υπήρχε μια μικρή τοπική επιδημία σε 2 χωριά της ενδοχώρας των Χανίων. Βλέπουμε λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα των Χανίων. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, που μετά το Ηράκλειο φαίνεται ότι είναι και η περιοχή που όσον αφορά τον αριθμό κρουσμάτων χτυπήθηκε περισσότερο. Και γιατί το λέμε αυτό? Μπορεί τα κρούσματα στα Χανιά να είναι περισσότερα, αλλά μιλάμε για ένα νομό πολύ μεγαλύτερο από τον νομό Ρεθύμνου, όπου στο Ρέθυμνο έχουμε 1.484 καταγεγραμμένα κρούσματα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου. Βλέπουμε ότι στο Ρέθυμνο η αύξηση των κρουσμάτων αρχίζει να καταγράφεται από το Φεβρουάριο, δηλαδή είναι ο νομός από τους 4 της Κρήτης που ουσιαστικά δίνει το πρώτο μήνυμα για να ληφθούν τα μέτρα. Βλέπουμε δηλαδή ότι μέσα στο Φεβρουάριο στο Ρέθυμνο φτάνουμε μέχρι και τα 25 κρούσματα. Βλέπουμε ότι η πορεία συνεχίζεται ανωδικά. Βλέπουμε επίσης μέσα στο Φεβρουάριο 36 κρούσματα και βλέπουμε ότι υπάρχει μία σταθεροποίηση με αυξητική τάση όμως στο Ρέθυμνο, για να φτάσουμε τις τελευταίες ημέρες, όπου και πάλι λόγω του μεγάλου αριθμού των τεστ φαίνεται ότι υπάρχει μία αύξηση που όμως, όπως λένε οι ειδικοί, δεν δημιουργεί αυτή τη στιγμή έναν περαιτέρω προβληματισμό. Και πάμε να δούμε και την Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Λοιπόν, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, εδώ η εικόνα στο Λασίθι είναι εντελώς διαφορετική. Αν θέλετε να με βοηθήσετε να πάμε στο Λασίθι, μόλις πήγαμε. Βλέπετε λοιπόν εδώ πόσο διαφορετικά είναι τα δεδομένα στο Λασίθι. Το Ρέθυμνο βρίσκεται αντιμέτωπο με το τρίτο κύμα της πανδημίας το Φεβρουάριο, παίρνοντας τη σκυτάλη από το Λασίθι, όπου από τον Δεκέμβριο του 20 και μέσα στον Ιανουάριο, όπου λαμβάνονται και τα έκτακτα μέτρα στο Λασίθι, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει η αύξηση των κρουσμάτων. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μέσα στον Ιανουάριο 2 φορές η Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου έφτασε μέχρι και τα 23 κρούσματα ημερησίως. Για να πάμε στον Μάρτιο, τον Απρίλιο, αλλά και ένα μέρος του Μαΐου, όπου και εδώ έχουν αυξηθεί τα τεστ. Δηλαδή, τον Απρίλιο βλέπουμε 18 κρούσματα την 13η Απριλίου. Όμως βλέπουμε ότι το Λασίθι έχει την πιο σταθερή εικόνα, με εξαίρεση τον Ιανουάριο, όπου θα θυμάστε από τα τέλη Δεκέμβρη μπαίνει στο βαθύ κόκκινο το Παλέκαστρο, ακολουθεί η Σιτία, εν συνεχεία ο Άγιος Νικόλαος και σε πολύ λίγο μπαίνει όλη η Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Μάλιστα, τα μέτρα στο Λασίθι φαίνεται ότι πολύ γρήγορα απέδωσαν, για να δούμε αυτήν την εικόνα. 551 είναι τα κρούσματα που καταγράφονται από την 1η Ιανουαρίου του 2021 μέχρι και την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, που φαίνεται να έχει την καλύτερη επιδημιολογική εικόνα από τις άλλες τρεις περιοχές της Κρήτης. Αυτή είναι η αριθμή. Στην πορεία θα δείξουμε και άλλους όσον αφορά τα ενεργά κρούσματα ανά Δήμο. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Λαμπρινέ, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι μέσα στο Μάρτιο λαμβάνονται και τα έκτακτα μέτρα για το Ηράκλειο. Και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε ένα lockdown. Ένα lockdown που καμία σχέση δεν έχει βεβαίως με το lockdown του περισσινού Μαΐου. Υπάρχει κάτι που σας δημιουργεί ένα ερωτηματικό όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων? Γιατί είχαμε μιλήσει το διάστημα του Μαρτίου και μου είχατε πει ότι δεν είχατε αυτήν την εικόνα, όπως και οι συνάδελφοί σας, για το ποιο ήταν το μέγεθος του προβλήματος. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Ναι, έτσι νομίζω. Βεβαίως δεν είχαμε αυτή την εικόνα.
Και βεβαίως η εικόνα της πόλης θα το επιβεβαιώσει ή θα το διαψεύσει ο κύριος καθηγητής. Ήταν άλλη από την εικόνα της περιφέρειας. Γι' αυτό όσοι ήταν στην πόλη δεν είχαν εικόνα γενικότερη και από την περιφέρεια. Κύριε Δήμαρχε, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, γιατί με βάση τα στοιχεία φαίνεται ότι ένα μέρος της διασποράς καταγράφεται κυρίως στην ενδοχώρα και για τα πληθυσμιακά δεδομένα του Ηρακλείου η πόλη έχει μια καλύτερη επιδημιολογική εικόνα μέχρι και σήμερα. Σωστά. Ήταν φυσικό επομένως να μην έχουμε ιδία αντίληψη για τον τρόπο προελεύσεως των κρουσμάτων. Γιατί δεν το βλέπαμε. Το έβλεπαν οι άλλοι που έκαναν τις μετρήσεις, όχι μόνο στα γήματα και γενικότερα. Θεωρείτε λάθος το γεγονός ότι οι δήμαρχοι δεν είχατε την προσβασιμότητα στο να μπορείτε να ενημερωθείτε από πρώτο χέρι για την πορεία της επιδημίας της πόλης σας? Νομίζω ότι ήταν λάθος, το είπα και στον κύριο Χαρδαλιά σε μια επικοινωνία που είχαμε, ότι θα έπρεπε να γνωρίζουμε για να πάρουμε και τα ανάλογα μέτρα στο επίπεδο που μπορούσαμε βέβαια και να περιορίσουμε την περαιτέρω διάδοση του ιού. Κύριε Σημανδυράκη, η επιδημιολογική πορεία των Χανίων δεν διαφοροποιείται αρκετά από την επιδημιολογική πορεία του Ηρακλείου. Δηλαδή, όταν άρχισε το Ηράκλειο να ανεβαίνει επιδημιολογικά μέσα στο Μάρτιο, βλέπουμε δύο με τρεις εβδομάδες μετά να ακολουθούν και τα Χανιά. Εσείς την είχατε αυτή την εικόνα, είχατε ενημέρωση για το μέγεθος του προβλήματος? Νομίζω ότι η στάση και η πληροφόρηση που υπήρχε απέναντι στους Δήμους ήταν κοινή σε όλες τις περιοχές της χώρας. Είναι μια πολιτική που την έχει αναλάβει το Υπουργείο και παρά τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις έχουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει τηρηθεί. Γνωρίζαμε τις αποφάσεις και τα νέα μέτρα τα οποία ανακοινώνονταν κεντρικά λίγο πριν γίνουν οι όποιες ανακοινώσεις και αυτό μας έφερε πολλές φορές σε μια δύσκολη θέση. Κυρίως όμως αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι το ζήτημα ποιος έχει πρώτος την ενημέρωση, είναι πράγματι και αυτό που ανέφερε και ο συνάδελφος Δήμαρχος κ. Λαμπρινός, ότι σε πολλές περιπτώσεις και η ίδια κινητοποίηση τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί, αν θέλετε, να δώσει και ένα σήμα στην κοινωνία για την πορεία και τη συνολική κατεύθυνση η οποία υπάρχει. Αναμένουμε συνεχώς τις ανακοινώσεις οι οποίες υπάρχουν και σε κάθε περίπτωση ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης έρχεται να αντιμετωπίσει τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν και έρχεται σε συνέπεια των αποφάσεων του κεντρικού κράτους. Και αυτό που θέτεται είναι πολύ σημαντικό και θα το συζητήσουμε στην πορεία της συζήτησης, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ρόλος της αυτοδιοίκησης είναι πολύ ουσιαστικός και στο κομμάτι των ελεκτικών μηχανισμών, αλλά και συμβουλευτικά, μιας και στο τέλος της εβδομάδας ανοίγει και ο τουρισμός στην Κρήτη. Κύριε Δήμαρχε του Ρεθύμνου, το Ρέθυμνο στο πρώτο ουσιαστικά πεντάμινο του 2021 έχει τρία back-to-back χτυπήματα από τον κορονοϊό. Εκεί δηλαδή που πηγαίναμε στο Ρέθυμνο να ανασάνουμε, βλέπαμε μία αύξηση. Πιστεύετε ότι οφείλεται κάπου συγκεκριμένα αυτό? Προφανώς. Έχουμε το θέμα των μαζικών κινητοποιήσεων. Είδαμε εικόνες που δεν συνάδουν με την κρίση την οποία περνάμε. Άνθρωποι χωρίς καμία προφύλαξη να συναθροίζονται, να μην υπολογίζουν ότι αν δεν τους ενδιαφέρει η ζωή δικιά τους, δεν τους ενδιαφέρει ούτε και των υπολείπων που συναλλάσσονται μαζί τους χωρίς να το θέλουν. Είναι ένα θέμα. Υπάρχει και μια νοοτροπία του άτρωτου, η οποία δυστυχώς έχει διαπεράσει ιδίως την νεολαία μας, ανεξαρτήτως βιωτικού και πνευματικού επίπεδου, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό. Δηλαδή βλέπουμε ότι η φωνή των επιστημόνων δεν ακούγεται. Και θα ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη σχετικά με τη σημαντική της αυτοδιοίκησης. Ίσως να έπρεπε να ήταν ενεργότερος ο ρόλος και κυρίως τώρα που γίνονται τα rapid test, αν είχαμε τη συμμετοχή που έπρεπε να έχουμε, θα είχαν και μεγαλύτερη επιτυχία από πλευράς προσέλευσης. Διαφορετικά κινητοποιεί τον κόσμο η τοπική αυτοδιοίκηση και ομάδα του πρώτου βαθμού από τον οποιοδήποτε άλλο φορέα. Δυστυχώς, μαθαίνουμε κι εμείς εκ των υστέρων αυτόν τον προγραμματισμό. Δεν είμαστε σε θέση να ενεργοποιήσουμε τους προέδρους μας, τις τοπικές κοινωνίες, τους πολιτιστικούς συλλόγους,
όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε αναγκαστικά καθημερινά και έτσι δεν υπάρχει αυτή η επιτυχία που θα έπρεπε. Ή υπάρχει περίπτωση να πηγαίνουν στα χωριά για τα τεστ εκείνοι που νομίζουν ότι δεν έχουν πρόβλημα, φοβούμενοι ότι αν πάνε εκείνοι που πραγματικά έχουν, θα μπουν σε μια καραντίνα. Μάλιστα. Που θα τους αποστερήσει τη δυνατότητα να συναλλάσσονται, να ταξιδεύουν, να κυκλοφορούν ελεύθερα. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Και είναι θέματα, νομίζω, που πρέπει να τα αναδεικνύουμε, γιατί κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει ούτε με τη ζωή των άλλων, ούτε με την οικονομία του τόπου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή εντοπίσαμε πολύ γρήγορα και στο Παλαιοκαστρό, στη Σιτία, αλλά και εμείς εδώ στον Άγιο Νικόλαο με την ταλαιπωρία του παιδικού σταθμού, προλάβαμε και αντιδράσαμε πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα και έτσι περιχαραχώθηκε, θα έλεγα, μονώθηκε η περίπτωση, η μια περίπτωση ή άλλη, και έτσι μπορέσαμε και ελέγξαμε την κατάσταση. Νομίζω ότι παρόλο που γκρινιάζουμε και ιδιαίτερα εγώ προσωπικά κάποιες φορές, οι συνδημότες παρακολουθούν και υπακούν τις περισσότερες φορές ή στα περισσότερα ζητήματα, και γι' αυτό νομίζω ότι έχει πάει καλά η εικόνα. Και κύριε καθηγητά, θέλω να μου πείτε αν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο παρόμοιο με το επίπεδο του Μαΐου, με βάση και τον αριθμό των τεστ που γίνεται, όσον αφορά την πορεία της επιδημίας στην Κρήτη, για να φέρουμε τον Μάιο του 2020. Προτείνω να πούμε πρώτα για τη χώρα. Να πούμε για τη χώρα. Να δώσουμε το στίγμα της χώρας, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιδημιολογικά, και μετά να προχωρήσουμε στα δικά μας, στην Βεβαίως. Κρήτη, και με νομό-νομό να πούμε δύο κουβέντες. Αυτή τη στιγμή στη χώρα η επιδημία φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Φαίνεται λοιπόν, αν δει κανείς τον χάρτη των περιφερειακών ενωτήτων, όλες οι περιφερειακές ενότητες εκτός από του Νοτίου Αιγαίου έχουν αρνητικό πρόσημο στην εξέλιξη των κρουσμάτων. Το Νότιο Αιγαίο έχει 1-2 νησιά τα οποία έγιναν κάποιες μικροεπιδημίες, γι' αυτό και έχει ένα μικρό θετικό πρόσημο στην αύξηση των κρουσμάτων, αλλά όλες οι υπόλοιπες, η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα, η Μακεδονία, η Ήπειρος, τα λέω με τη σειρά, η Κρήτη. Η Κρήτη είναι κοντά στο τέλος, που σημαίνει ότι έχει μία αποκλιμάκωση της τάξης συνολικά γύρω στο 35% μέχρι τις 5 του μηνός Μαΐου που είχαμε την τελευταία επιτροπή μας στους επιδημιολόγους. Βεβαίως, να πω και συγγνώμη που σας διακόπτω, παρακαλώ, είναι και το διάστημα όπου τα τεστ έχουν μειωθεί, γιατί είμαστε μέσα στην περίοδο των εορτών του Πάσχα. Ακριβώς. Επομένως, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η χώρα αποκλιμακώνει, παρά την αύξηση, το άνοιγμα δραστηριοτήτων για τις οποίες θα μιλήσουμε ίσως αργότερα, ο τρόπος και ο λόγος για τον οποίο έγιναν και ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται, και αυτό έχει μια δικιά του φιλοσοφία, και επίσης την αύξηση των εμβολιασμών που αυτή τη στιγμή έχει βάλει πέμπτη ταχύτητα, έκτη δεν ξέρω εγώ ποια είναι η μεγαλύτερη, και πάει με πολύ ψηλούς αριθμούς. 112.000 εμβόλια την ημέρα ήταν φανταστικό. Εγώ δεν μπορούσα να το φανταστώ στην αρχή όταν ξεκινούσαμε και είχαμε εμβόλια της τάξης τον Ιανουάριο, είχαμε εμβολιασμούς της τάξης των 10.000, των 12.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είμαστε στα 110.000. Είναι ασύλληπτο, τουλάχιστον για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Τώρα λοιπόν, άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αποκλιμάκωσης, δεν είναι πια σταθεροποίησης, αρχίζουν οι καμπύλες και κατεβαίνουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζερβό, που υπερασπίστηκε τους κατοίκους και είπε ότι συνεργάστηκαν, γιατί πράγματι συνεργάστηκαν οι κάτοικοι. Αν αφαιρέσουμε κομμάτια ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα ειδικό χαρακτηριστικό, τους πολύ νέους, τους πολύ, πώς να το πούμε, που βάζουν μπροστά το θυμικό και λιγότερο τη λογική, ο υπόλοιπος πληθυσμός νομίζω ότι είχε τη συμμετοχή του, και χαίρομαι που το άκουσα αυτό από τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου.
Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Επίσης να αξιολογήσω αυτό που είπε ο κύριος Δασκαλάκης και που περιέγραψε στα στατιστικά που σας παρουσίασε και στους πίνακες, είναι ότι ό,τι έγινε στην Κρήτη έγινε μετά τις αρχές, ίσως στα μέσα Φεβρουαρίου. Να υπενθυμίσω ότι αυτή η καταιγίδα ήταν το εγγλέζικο στέλεχος που ήρθε στην Ελλάδα. Και η Κρήτη ήταν ίσως η πρώτη, αν δεν ήταν από τις πρώτες δυο περιοχές που επικράτησε αυτό το στέλεχος.